Το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ όταν Ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον στόχων στην επαρχία Λατάκια της Συρίας και καταρρίφθηκε από αντιεροπορικά πυρά του Συριακού στρατού. Αρχικά η Μόσχα θεώρησε υπεύθυνο το Ισραήλ, όμως ώρες αργότερα ο Πούτιν έριξε τους τόνους. Τότε το τουρκικό τζετ χτύπησε συνειδητά το δικό μας. Αυτή τη φορά μοιάζει με μια αλυσίδα τραγικών και τυχαίων περιστατικών. Σε ό,τι αφορά την απάντησή μας, θα εστιαστεί στο να παράσχουμε πρόσθετη ασφάλεια στο στρατό μας, στο έδαφος της Συρίας, και θα είναι τέτοιου είδους βήματα που όλοι θα τα παρατηρήσουν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν και του εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για το θάνατο των 15 στρατιωτικών που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Ενώ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ισραήλ έδειξε ως υπεύθυνο για τη συντριβή το Συριακό καθεστώς Άσαντ. Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάρριψη του αεροσκάφους μπορεί να είναι μια πρόκληση που συνδέεται με τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στη Ρωσία και την Τουρκία και η οποία δημιουργεί μια ουδέτερη ζώνη στην Ιντλίμπ. Ο Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού λέει ότι η αποστολή αυτού του αεροσκάφους ήταν να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα μέρη όπου οι μαχητές κρύβουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους.